Ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που διοργανώνει η Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στις ομιλίες τους, Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι επιστήμονες, παρέθεσαν στοιχεία και πτυχές της γενοκτονίας. Με μια σειρά ομιλιών που ρίχνουν φως σε κάθε πτυχή της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κλείνει σήμερα το πρώτο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Έδρα Ποντιακών Σπουδών στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους ομιλητές και ο αρμενικής καταγωγής καθηγητής Ρίτσαρ Χοβανισιάν, που εδώ και δεκαετίες διδάσκει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ολοκαύτωμα των Αρμενίων. My father's family was destroyed entirely. He was only the one person who survived as a young boy and came to America, did not speak much about it, and I wasn't sure if I was Armenian or American. I'm very pleased also that in this gathering it's not only Greeks and Armenians and Assyrians, but we have Turks, we have Kurds, we have people from Europe, all the different European countries, from the United States. So it's truly an international conference, and I think that the people of Thessaloniki should be very proud. Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου, με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, κατάφερε να συγκεντρώσει διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες, οι οποίοι εξήγησαν τους παράγοντες που οδήγησαν στον αφανισμό των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εστιάζοντας παράλληλα και στις συνέπειές του. The source mentality of these genocides is same. I mean, to create a homogeneous Turkish Muslim fatherland, let's say, for the prospective Turkish nation state. The research is very deep and has taught me a lot. I've taken a lot of notes about different aspects of the Pontus region, different Assyrian presentations, details of Armenian historiography, and I look forward to incorporating some of that into my work. Στο συνέδριο καταρρίφθηκε με επιχειρήματα και η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Ένα από τα, θα λέγαμε, βασικά επίδικα είναι πως όταν έλαβε χώρα η συγκεκριμένη μαζική θηριωδία, η σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας στις 9 Δεκεμβρίου του 1948 δεν υφίστατο. Και ακόμη περισσότερο δεν υφίστατο και ο όρος γενοκτονία, τον οποίο συνέλαβε ο νομικός, ο πολωνοεβραίος νομικός Ράφαελ Λέμκιν στα 1944. Οπότε, ένα από τα βασικά νομικά επιχειρήματα της Τουρκίας, υπάρχει και στην επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών για την αρμενική γενοκτονία, είναι ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε γενοκτονία, και πόσο μάλλον νομικά γενοκτονία, κάτι το οποίο έλαβε χώρα κατά το χρόνο που δεν υπήρχε ούτε όρος, ούτε το νομικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε και στην ανάγκη που υπάρχει να αλλάξει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η διδασκαλία των γεγονότων εκείνης της εποχής. Η μικρασιατική καταστροφή, όπως και η γενοκτονία των Ποντίων, αποτελεί ένα ιστορικό συγκρουσιακό γεγονός, το οποίο αποφεύγεται να διδάσκεται εκτενώς στα ελληνικά σχολεία από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, γιατί φοβούνται να το προσεγγίσουν εξαιτίας των παλαιότερων στερεοτύπων που συνεχίζουν να αναπαράγονται στα ελληνικά σχολεία. Να μάθουμε την ιστορία τους, να μάθουμε τα πραγματικά γεγονότα, τι εκτυλίχθηκε πίσω από αυτές τις ιστορίες, και να πάρουμε μαθήματα ιστορίας και μη επανάληψης αυτής της ιστορίας, της συγκεκριμένης. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση για πρώτη φορά στο κοινό του Αρχείου Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας. Το αρχείο περιλαμβάνει χάρτες, βιβλία του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα τεκμήρια φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Επιστημονικού Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου, που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη. Σήμερα λοιπόν κορυφώνονται οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με την επίσημη υποδοχή του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας και την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών. Σύνδεση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται το συνέδριο. Εκεί βρίσκεται η Αναστασία Αργυριάδου και θα μας πει περισσότερα. Αναστασία. Βρισκόμαστε αυτήν την ώρα σε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο συνέδριο για την Ποντιακή Γενοκτονία που διοργανώθηκε ποτέ, που έχει ως στόχο τη διεθνοποίηση των χριστιανικών γενοκτονιών. Ένα μεγάλο ζήτημα. Οι ομιλητές κατά τη συνεδρίαση αναφέρθηκαν στην προσπάθεια εξόντωσης του Ποντιακού Ελληνισμού, όπως επίσης και καταστροφής του ελληνικού πολιτισμού στον Πόντο κατά την περίοδο του ξεριζωμού. Ανέλησαν επίσης και ένα νέο μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί διδασκαλίας της
επίπεκρη ασιατική καταστροφή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως είπες και εσύ, το απόγευμα στις 7 ολοκληρώνεται το συνέδριο με τα εγκαίνια του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών αλλά και του αρχείου του Κέντρου Ανάπτυξης Ποντιακού Ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας, του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας, το οποίο περιλαμβάνει μοναδικά τεκμήρια της παρουσίας του ελληνισμού στην παρευξήνια ζώνη. Όλα Μάλιστα. αυτά με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαβίδης. Πέφτει λοιπόν σήμερα η αυλή αυτού του σημαντικού διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.